Θα είστε σίγουροι ότι ο Αλέξανδρος θα παρακολουθήσει την εκδήλωση. Λέμε για να βάλει το γκολ της ζωής του. Λέτε να το παρηγυρίσουμε. Θέλετε να φωνάξουμε ένα γκολ μαζί όλοι. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Γκολ! Ήταν όλοι εκεί για τον Αλέξανδρο. Εκατοντάδες κόσμο έδωσε το παρόν στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες μεταφοράς του μικρού Αλέξανδρου Μελισσινού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ιατρικούς λόγους. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, αλλά και σήμερα, είναι ασύλληπτο. Δεν μπορεί να το διανοηθούμε. Όλος ο κόσμος, σωματεία, ποδοσφαιρικά σωματεία, ακαδημίες, ιατρικός σύλλογος, εδώ μία γροθιά, μία αγκαλιά, να στείλουμε ένα μήνυμα στον Αλέξανδρο. Αυτό το μήνυμα που κυκλοφορεί, ότι Αλέξανδρε, βάλε εσύ τον κόλ της ζωής σου και εμείς θα το πανηγυρίσουμε. Ο Αλέξανδρος 27 του Ιανουαρίου φεύγει στο Χιούστον. Μας έδωσε όμως, ήταν η αιτία ο Αλέξανδρος να δείξουμε την ανθρωπιά μας και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ναι, υπάρχει ακόμα ανθρωπιά, αλλά και στους ανθρώπους αυτούς που αργότερα θα ζητήσουν την βοήθειά μας, δηλώνουμε παρόν, παιδιά. Αυτό ήταν το σημαντικότερο για τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος θα γυρίσει νικητής και να είστε σίγουροι. Είναι πολύ συγκινητικό. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ένα μήνυμα στήριξης στον Αλέξανδρο, στον αγώνα που έχει ο Αλέξανδρος. Να δείξουμε ότι είμαστε συμπαίκτες σε αυτόν τον αγώνα, τον πολύ δύσκολο αγώνα που έχει. Ευχή μας είναι και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η κίνηση στέθηκε από απόλυτη επιτυχία, καθώς σε διάστημα λίγων ωρών συγκεντρώθηκαν 10.000 ευρώ. Άλλες 7.000 είχε συγκεντρώσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων τις προηγούμενες ημέρες από ανάλογες κινήσεις. Σάββα διοργανώνεται σήμερα αυτή την πρωτοβουλία στην προσπάθεια να βοηθήσετε και εσείς τον μικρό Αλέξανδρο. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Βλέπουμε πολύ κόσμο εδώ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Αλέξανδρου και ελπίζουμε να πάει εκεί στην Αμερική και να γυρίσει νικητής και εμείς να πανηγυρίζουμε όπως πανηγυρίζουμε και σήμερα για τον Αλέξανδρο. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων όχι μόνο τη Δυτική Μακεδονία αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζονται να λες πολλά πράγματα, είναι μόνο να κάνεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε κοντά στον Αλέξανδρο, να προσευχόμαστε να πάνε όλα καλά, που νομίζω ότι όλη αυτή η ενέργεια που βγάζουν πιο πολύ τα παιδιά και όσοι βρίσκονται εδώ πέρα και όσοι θέλουν να είναι αλλά δεν μπορούν, είναι το καλύτερο που μπορούμε και το δυνατό μπορούμε να δώσουμε. Παντελή, ο αθλητισμός και η αλληλεγγύη πηγαίνουν χέρι-χέρι και σήμερα, έτσι. Ναι, μέσα από τον αθλητισμό βλέπουμε τι μπορεί να κάνει ο αθλητισμός. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για τον Αλέξανδρο, για τον δικό μας Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη, αλλά όλοι μαζί με τη θετική μας ενέργεια πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει.